Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης δεν είναι βέβαια ούτε το τέλος του εγκλωβισμού όπως παρουσιάζεται, ούτε το άνοιγμα μιας νέας σελίδας αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ουσιαστικά η φυσική συνέχεια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γεννήσει προσδοκίες, όπως επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση, για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις στη Λέσβο και τη Χίο, ότι πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση του μόνιμου εγκλωβισμού χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά, κάτι που επιβεβαιώνει όλο ο σχεδιασμός της δημιουργίας αυτών των τεράστιων δομών φυλακών. Όσο και αν με μεθοδεύσει, ο κύριος Υπουργός επιχειρεί να θολώσει την πραγματική εικόνα, παίρνοντας την κολοκυθιά με τους αριθμούς και τη χωροταξία. Όλο το σκεπτικό του νέου συμφώνου αναπτύσσεται στη διαχείριση των συνεπειών των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών. Μένει έξω από το κάδρο η ευθύνη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών, στις συμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που βαφτίζονται ανθρωπιστική βοήθεια, που δημιουργούν τα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα. Αυτές οι αιτίες επανήλθαν στην επικαιρότητα με την πρόσφατη επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στη Συρία, διαψεύδοντας όσους έτρεφαν αυταπάτες περί αλλαγής πλεύσης με την εκλογή Biden. Όπως διατηρούνται και τα εκστρατευτικά σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια σειρά χώρες, όπως και η συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ανατοϊκές και ευρωνοσιακές αποστολές. Η πρόβα πολέμου που πραγματοποιούν οι νατοϊκές δυνάμεις ξεκινώντας από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι ένα μόνο τμήμα αυτής της μεγάλης εικόνας. Τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν πολύ καλά ότι το φαινόμενο θα οξυνθεί όσο μεγαλώνουν οι ανταγωνισμοί ακόμα και για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων. Γι' αυτό και επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα πλέγμα ανάσχεσης των συνεπειών στο ευρωνοσιακό οικοδόμημα. Όμως και αυτή ακόμα η διαχείριση του προσφυγικού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εργαλειοποιείται. Γίνεται αντικείμενο παζαριών τόσο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, όσο και ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποιος θα αποκτήσει προβάδισμα στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτούς τους σκοπούς εξασφαλίζει και η συζήτηση για τις λεγόμενες ανάδοχες χώρες σε μια προσπάθεια διείσδυσης σε νέες αγορές με την αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Αποκαλυπτικοί είναι και οι όροι που χρησιμοποιούνται. Για τους λεγόμενους νόμιμους δρόμους μετανάστευσης, δηλαδή την διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε ζώνες ενδιαφέροντος σε τρίτες χώρες και την προσέλκυση ταλέντων, όπως με ομότητα περιγράφεται το ανοιγοκλείσιμο της Τρόφιγγας, ανάλογα με τις ανάγκες του κεφαλαίου για φτηνό, ανειδίκευτο αλλά και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Το διεθνές δίκαιο γίνεται λάστιχο και οι όποιες αποφάσεις καθορίζονται από τον εκάστοτε συσχετισμό δύναμης με στόχο την προώθηση των γεωστρατηγικών συμφερόντων των καπιταλιστικών κρατών. Ο κινησμός φτάνει στο απόγειό του όταν ανθρώπινες ζωές φτάνουν να λογαριάζονται ως αλγόριθμοι, ποσοστά και ξεροί αριθμοί. Ο μύθος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης καταρρύπτεται για ακόμα μια φορά με τις αντιθέσεις που εκδηλώνονται μεταξύ των κρατών μελών κατά τη διαπραγμάτευση του συμφώνου. Δίνεται έμφαση στο διαμοιρασμό των απελάσεων και της καταστολής στα σύνορα, σε πιο αντιδραστικές ρυθμίσεις για την απόρριψη των αιτημάτων ασύλου και όχι βέβαια στην υποδοχή στα κράτη-μέλη. Ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα τα κράτη της πρώτης υποδοχής, να μην εγκλωβίζονται οι πρόσφυγες και μετανάστες σε χώρες που δεν επιλέγουν. Για ποια αλληλεγγύη αλήθεια μιλάτε, όταν η πρόταση πάει πίσω ακόμα και από τις ελάχιστες υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις που προτάθηκαν το 2015. Είναι αλληλεγγύη συνεισφορά στην καταστολή ή στα κονδύλια του εγκλωβισμού? Οι βασικές διατάξεις της κοινής δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όσο και η ουσία του κανονισμού του Δουβλίνου, παραμένουν σε ισχύ, προμηνύοντας ότι ο διπλός εγκλωβισμός στη χώρα θα εξακολουθήσει. Ακόμα με την αύξηση της καταστολής στα σύνορα και μάλιστα στο φόντο των καταγγελιών για παράνομες επαναπροωθήσεις. Μάλιστα, οι αξιώσεις που ακούσαμε και σήμερα για μεγαλύτερη παρουσία της Frontex στη διαδικασία φύλαξης των συνόρων νομιμοποιούν ουσιαστικά την παραχώρηση αυτού του ευαίσθητου τομέα σε ένα διακρατικό στρατιωτικό μηχανισμό που εκτός των άλλων αποτελεί και de facto αμφισβήτηση ενός κυριαρχικού δικαιώματος. Οι προτάσεις δυνάμεων της Ευρωβουλής ανάμεσά τους και του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση μηχανισμού που θα ελέγχει το Frontex
Δεν είναι παρά ένα ακόμα άλοθη για να συνεχίσει αυτός ο μηχανισμός να επιχειρεί στα σύνορα. Είναι το ξέπλυμα του οργανισμού αυτού, έχοντας αν θέλετε και ως προηγούμενο και την πρόσκληση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της Ανατολικής Αρμάδας στο Αιγαίο με πρόσχημα δήθεν τον έλεγχο των προσφυγικών ροών. Δηλαδή βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Η ίδια η υλοποίηση του σχεδίου για τα κλειστά ή ελεγχόμενα, όπως τα λέτε, κέντρα στα νησιά, αποτελεί πρακτικά την αποδοχή του κανονισμού του Δουβλίνου και της κοινής δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, την οποία εσείς οι ίδιοι ομολογείτε ότι έχει στην πράξη καταστεί ανεφάρμοστη από τη μεριά ιδιαίτερα της Τουρκίας. Υλοποιεί την υποχρέωση για δημιουργία μόνιμων κέντρων, όπως και αν τα ονομάζει κάθε φορά, κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων. Επιχειρεί να επεκτείνει αυτό το καθεστώς και στον Εύρο. Όταν μάλιστα διαπιστώνεται. Αν θέλετε να ολοκληρώσουμε. Ζήτησα λίγη ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Ο δικός συζητής μίλησε 7 λεπτά. Είμαι η μόνη που θα μιλήσω από το ΚΚΕ. Ευχαριστώ. Όταν μάλιστα αυτό το πλάσμα δικαίου που δημιουργείται για την προδιαλογή των ετούντων άσυλο, να θεωρείται δηλαδή ότι δεν έχουν εισέλθει στο έδαφος της χώρας, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Επομένως, οι όποιοι ενδιασμοί επιφυλάξεις διατυπώνονται εντός του συγκεκριμένου πλαισίου, είναι κενό γράμμα τη στιγμή που μονιμοποιεί το καθεστώς του εγκλωβισμού. Η διατήρηση και αναπαραγωγή των αιτιών των μεταναστευτικών προσφυγικών κυμάτων, η επί της ουσίας συμφωνία με τις δεσμεύσεις του νέου συμφώνου, οι κυβερνητικές προβλέψεις για τα κέντρα φυλακές μεγαλύτερης χωρητικότητας καταρρύπτουν όλο το αφήγημα περί αποσυμφόρησης που παρατηρήθηκε το 2020 και η οποία είναι εξαιρετικά έθραυστη. Το ΚΚΕ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα και με ευθύνη για το προσφυγικό ζήτημα, καταθέτοντας προτάσεις στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, αλλά κυρίως στο λαό που αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος και μπορούν βέβαια να δώσουν άμεση ανακούφιση στους ανθρώπους που ξεριζώνονται από τις χώρες. Ενδεικτικά αφορούν την κατάργηση των προβλέψεων για τις διαδικασίες ασύλου στην πρώτη χώρα υποδοχής και τις απαράδεκτες κοινής δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Να μετακινηθούν οι πρόσφυγες και μετανάστες στις χώρες πραγματικού προορισμού τους και εκεί να αιτηθούν άσυλο. Να κλείσουν τα hot spot στα νησιά του Αιγαίου, καμιά δομή πολύμινου εγκλωβισμού, όπως και αν ονομαστεί σε Αιγαίο και Εύρο. Η κυβέρνηση να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ να οργανώσουν διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου μέσα στην Τουρκία και απευθείας μετακίνηση των προσφύγων και μεταναστών στις χώρες προορισμού τους, ώστε να σταματήσει το επικίνδυνο και πολλές φορές θανατηφόρο πέρασμα προς τα νησιά του Αιγαίου και τον Εύρο. Να στελεχωθούν οι υπηρεσίες ασύλου προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων που έχουν ήδη γίνει, να χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα και άδειες διαμονής. Να ακυρωθούν οι απαράδεκτες εξώσεις προσφύγων, να παραταθεί το πρόγραμμα στέγασης σε διαμερίσματα, ξενοδοχεία και σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, αν πράγματι θέλετε να μιλάτε για διεθνή προστασία. Για όσους επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα, να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξη από το κράτος και όχι από μη κυβερνητικές οργανώσεις για τη σχεδιασμένη ένταξή τους στην εργασία. Αν δεν υπάρξει αμφισβήτηση και σύγκρουση με την πολιτική που αυξάνει τα κύματα των προσφύγων και μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα φυλακή για να προστατεύεται το φρούριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καμιά υποκριτική φωνή ευαισθησίας από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κανένα κυβερνητικό ευχολόγιο για δίθεν ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ναι, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.